σήμερα, Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014 και γίνεται μεγάλη καταιγίδα. Κοιτάξτε οι δρόμοι της Καλύμνου. Πω. Βενετία. Όσο μπορεί να δείτε εδώ μέσα από το αυτοκίνητο, το βάντουρο, το αλήθεια. Ταξί. Όπου τι γίνεται, παιδιά. Απίστευτο.
πιάς νερό. Κατερίνα, Κατερίνα, περίμενε εκεί, περίμενε. Περίμενε εκεί. Τι έγινε, καμιά βάρκα θέλεις? Ένα. Το ότι γίνεται εδώ πέρα δεν περιγράφεται. Έξω από την παχυναγωγή είμαστε εδώ. Εδώ. Εδώ μέσα έχουμε βάλει παιδιά, να τα παιδιά, τα παιδιά και θα κάνουμε διάλογο. Γιαγιάδες και παιδιά και μαμάδες. Μας έσωσε η φίλη μαμά. Εντάξει. Εδώ είναι η Βενετία. Τώρα έχει μια πλαστική βάρκα, να έχεις αυτές τις φουσκωτές, πας μια χαρά. Να πηγαίνουμε, ό,τι πρέπει. Ού, βέβαια. Πρέπει να αποδιαστούμε με τέτοιες. Παιδιά, σας αρέσει? Ωραία, ε! Τα μικρά παιδιά τι λένε, εντάξει? Κάδι από τα απορριμμάτων. Οι κάδι κάνουν βόλτες, τα παίρνουν τα νερά και τους κάνουν και αυτοκίνητα. Προηγουμένως περνούσα από εδώ, είχαν παρασύρει ένα αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο, ναι. Μηχανάκια δύο μέσα στο σταθμό. Βέβαια, μα είναι, το νερό είναι πολύ δυνατό. Άμα κρατούσε παραπάνω η βροχή αυτή. Ξαναπείς αυτό, εντάξει. Ωραία, παπά, Αναγία μου, έλα πια. Σιγά. Εδώ έρχεσαι. Πού? Ποιο? Θέλετε βοήθεια? Σας πάρουμε? Α, εδώ μένετε, εντάξει. Εντάξει πάλι, ε! Αμάν, αμάν! Αμάν, εντάξει πάλι! Βγήκαμε στην κεντρική πλατεία κάτω και εδώ το νερό είναι πάρα πολύ.
Ποιος άλλος από τον θεολόγο, ο οποίος είναι πανταχού παρόν, γεια σου θεολόγο μου, παντός καιρού, γεια σου θεολόγο. Εγώ έχω ξαναπεί ότι πρέπει να είχαμε στο Δήμο άλλους 10 σαν και εσένα. Λοιπόν, πανταχού παρόν, ορίστε, θεολόγος εδώ, ανοίγει τα φρεάδια, γεια σου θεολόγο μου. Μεγάλο κακό. Μεγάλο κακό. Τα νερά πέριξε τώρα, δεν τα ρίξε όλο αυτή την περίοδο, αυτούς τους μήνες όλους. Ναι. Μία ώρα με πλημμυρίσα τα πάντα. Γεια σου θεολόγο παλικάρι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε πώς θα περάσουμε εδώ, έχει κλείσει ο δρόμος.